Είμαστε πολύ καλά, είμαστε πανέτοιμοι. Δουλέψαμε όλη τη βδομάδα, τα παιδιά δείξαμε πολύ μεγάλη όρεξη και νομίζω ότι έχουμε ακόμα μια προπόνηση για να πάμε πανέτοιμοι στο μάτς και να διεκδικήσουμε την νίκη. Μια ομάδα που για τους έμπειρους παίχτες που έχει δεν δικαιολογεί τόσο τα αποτελέσματά της. Αλλά παραμένει μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλοί παίχτες και πολύ επικίνδυνοι στην έδρα τους, γιατί εκεί το σπρώχνει και πολύ και ο κόσμος που πάει και βοηθούνται από αυτό. Και είναι πολύ πιο επικίνδυνοι μέσα στην έδρα τους από ό,τι έξω. Τι ποσοστό θα έδινες για την δεύτερη νίκη των Ικάνων εκτός έδρας? Θα πάμε και θα δούμε 40 λεπτά να παλέψουμε, να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, για να βάσουμε το σκορ και να παραμείνουμε και πρώτοι. Σύμφωνα με το scouting, πού θα κρυφθούν οι μάχες για την νίκη? Σίγουρα στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Αναγνωστόπουλο, αλλά και τον Νικολόπουλο και πιο πολύ την άμυνα, θεωρώ, και όχι τόσο την επίθεσή μας. Μια νίκη είναι σίγουρα νίκη. Είτε έρχεται με μισό πόντο, είτε με ένα, είτε με 20. Αυτό που κατάμε εμείς είναι 2 βαθμοί, τα ροζ φύλλα αγώνα και ότι είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτοι και ότι πρέπει να συνεχίσουμε όχι τόσο το σερί, τις καλές εμφανίσεις και τις νίκες.